Ο Φεράν και η σύντροφός του είναι 29 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν είναι διαζευγμένοι, όμως έχουν παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο. Σύμφωνα με τον νόμο, μπορούν να εκδώσουν προσωρινό άμκα, ώστε τα παιδιά να μπορούν να λάβουν τα self-test για να μπορέσουν να προσέλθουν στις σχολικές μονάδες την Δευτέρα. Όπως τονίζουν στην τηλεόραση του Σέντερ, προσπαθήσαν να ξεκινήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, όμως αυτό κατέστη αδύνατο. Μάλιστα επισκεφθήκαν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών Κρινίδων και Καβάλας, αλλά και το ΙΚΑ στην Καβάλα, χωρίς να υπάρξει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πήγα σήμερα στο ΙΚΑ της Καβάλας, με στέλνουν εδώ στο ΚΕΠΣ Καβάλας και με λέει, δεν ξέρουμε, λέει, δεν μπορούμε, λένε, να σε βγάλουμε. Εσείς θέλετε ουσιαστικά να εκδώσετε άμκα προσωρινό για τα παιδιά, ώστε να μπορούν να κάνουν το self-test για να πάνε την Δευτέρα κανονικά στο σχολείο όπως προβλέπετε. Ακριβώς αυτό ήθελαμε να γίνεται, απλώς δεν μπορούσαν, λέει, δεν μπορούμε να σε βγάλουμε. Μάλιστα η σύζυγος του κυρίου Φεράν Ιωάννη τονίζει ότι δεν μπορεί να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού παρά το γεγονός ότι η ηλικιακή της ομάδα έχει ανοίξει, καθώς δεν της επιτρέπεται να ανοίξει άμκα. Γεννήθηκε το παιδί του 2011 εδώ Ελλάδα. Δεν έφυγα ποτέ Βουλγαρία, πάουζα λίγο και γιατί δεν έχω, δεν μπορώ να το πάρω μαζί μου, δεν μπορώ να κάνω χαρτιά, δεν μπορώ να βγάλω άκρη καθόλου. Ναι. Και δουλειές δεν υπάρχει. Και είστε στην ηλικιακή κατηγορία που εμβολιάζεται αυτή τη χρονική περίοδο. Βουλιάζουν τη δικό μου ηλικία, τι εννοώ, δεν πάρω το άμκα. Λένε ότι πια έρχεται από σένα κράτο. Παίρνει το άμκα, δεν μπορώ να κλείσω ραντεβού, να κάνω το άμκα. Και εγώ το εμβόλιο. Και το παιδί είναι δικό μου επίτη του, γιατί δεν έχει με γάμο μαζί του. Και δεν μπορώ να βγάλω το παιδί του άμκα τώρα, να πάει σχολείο.